Λοιπόν, δεν έχουμε παίξει ποτέ τάβλη μαζί, κύριε Σκολαρίκο, αλλά σήμερα συνειδητοποίησα τον τρόπο με τον οποίο θα σας κέρδιζα. Έτσι, είσαστε ο χαρακτηριστικός τύπος που άμα παίζαμε πόρτες, το 4-2 θα το παίζατε εσείς επιθετικά και θα βγάζατε ένα πουλί στην άκρη, ενώ εγώ θα έφτιαχνα πόρτες με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά μου, Ο τι θα Ατρόμητος καλά καταφέρω ήταν, να πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. πω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο. Όντως λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Βιοχημική υποτροπή» και σαφέστατα δεν θα έχω κανένα αντίρρηση να πω ότι το μοναδικό μέτρο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή για να μετράμε τον καρκίνο είναι το PSA. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την άποψη ότι είναι μια μεγάλη χαζομάρα ακόμα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα λοιπόν μετά από αυτό που σκέφτηκα που μου είχε στείλει ο κύριος Χατζηχρήστου το θέμα, είπα ότι η πιο ουσιαστική προσέγγιση θα ήταν να βάλω δύο ερωτηματικά. Θα νικήσουμε τον καρκίνο? Θα χάσουμε τον ασθενή? Νομίζω πως δεν θα μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτά τα ερωτηματικά, όπως δεν έχει μπορέσει κανένας μέχρι τώρα να απαντήσει και θα ήταν άδικο να πει κανείς ότι μπορεί να τα απαντήσει ο υποφαινόμενος από εδώ πέρα. Απλά και μόνο θέλω να βάλω τους προβληματισμούς μου. Τους προβληματισμούς που άλλους τους πιστεύω ακράδαντα και άλλους δεν τους πιστεύω και θα τους βάλω απλά και μόνο για χάρη κουβέντας. Έτσι. Γιατί σε αρκετά πράγματα θα το δηλώσω ευθύς εξ αρχής ότι συμφωνώ με τον Αντρέα, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, στην καθημερινή πρακτική που έχουμε για τον άρρωστο. Και πάλι δεν είχαμε δει τις διαφάνειες ο ένας του άλλου, είναι ακριβώς η προσέγγιση, ότι είναι διαφορετικά πράγματα η προσέγγιση της βιοχημικής υποτροπής μετά από τη ριζική προστατεκτομή, μετά την ακτινοθεραπεία, μετά τον ορμονικό χειρισμό, όταν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μεταστάσεις. Και θα μου πείτε, υπάρχουν άρρωστοι που κάναν ορμονικό χειρισμό και δεν είχαν μεταστάσεις? Θα αυξάνεται το ποσοστό αυτό συνεχώς. Μιλάω μέσα στα πλαίσια της σωστής ιατρικής πρακτικής. Δυστυχώς, στον τόπο μας υπάρχουν πάρα πολλοί ουρολόγοι που κάνουν ορμονικό χειρισμό σε κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη που θα είχε ένδειξη να κάνει άλλου τύπου θεραπεία. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα ποσοστά της κακής ιατρικής πρακτικής θα μειώνονται δραματικά συνεχώς, αλλά υπάρχει για παράδειγμα το ποσοστό εκείνο το οποίο θα κάνει ορμονοθεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία χωρίς να έχει μεταστάσεις. Και θα έχει πρόοδο του PSA. Άρα αυτό το κομμάτι των αρρώστων είναι εκείνο το οποίο θα διωγγώνεται σημαντικά από εδώ και πέρα. Ή εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν ορμονοθεραπεία μετά από ριζική προστατεκτομή, χωρίς να προηγηθεί ακτινοθεραπεία. Πάλι χωρίς να έχουν μεταστάσεις. Μια εντελώς διαφορετική οντότητα αρρώστων. Και σε υπερήλικες, ναι, εντάξει αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι μας λένε τα guidelines, πάλι οι συστάσεις, τι θεωρούμε βιοχημική υποτροπή μετά από πυρηνική προστατεκτομή. Και είναι τιμή PSA πάνω από 0,2 επιβεβαιωμένο σε δύο συνεχείς μετρήσεις. Και ουσιαστικά τι λέει για αυτό το πράγμα, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε ακτινοθεραπεία, μπορείτε να κάνετε πλήρη ορμονικό αποκλεισμό συνεχή, μπορείτε να κάνετε διακοπτόμενο, μπορείτε να κάνετε το συνδυασμό αντιανδρογόνων μαζί με αναστολή στις 5α αναγωγάσεις και επίσης βάζει την ιστορία ότι πρώιμη χημειοθεραπεία, βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή. Εκείνο το οποίο όμως συσσωρεύσαμε σαν αντίληψη και θα σας δείξω ότι δεν συνέβη μόνο στις δύο μελέτες που παρουσίασε τεχνιέντος ο κύριος Σκολαρίκος ότι ήταν από το ίδιο κέντρο από την Αμερική, γιατί αυτό αποτελεί παγκόσμια εμπειρία και η αντίστοιχη από την Ευρώπη, είναι ότι η πρόοδος της νόσου με την έννοια την κλινική, την εμφάνιση μεταστάσεων, μετρήσιμων μεταστάσεων και τελικά τον θάνατο από την νόσο, μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια από τη στιγμή που θα γίνει η βιοχημική υποτροπή. Και όντως λοιπόν η πρώτη μεγάλη μελέτη είναι αυτή που δημοσιεύτηκε στο JAMA. Δείτε πόσα μεγάλα ονόματα, εγώ τα έβαλα όλα. Δεν έβαλα έναν μόνο, τον πρώτο συγγραφέα, έβαλα και τον Πάρτιν και τον Άιζενμπεργκερ και τον Πίρσον και τον Γουόλφ. Που ουσιαστικά ήταν αυτή η καμπύλη που μας την έδειξε προηγουμένως ο κύριος Σκουλαρίκος. Ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που θα περάσουν από τη στιγμή που θα γίνει η βιοχημική υποτροπή μέχρι να εμφανιστούν μεταστάσεις. Δεν μιλάμε ακόμα τίποτα για επιβίωση. Και έχουμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο είναι αρκετά πιο πρόσφατο,
Έτσι, με άλλους ανθρώπους μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την ιστορία, που πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Η μεταστατική, η εμφάνιση μεταστάσεων μετά από τη βιοχημική υποτροπή, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα μετά από ριζική προστατεκτομή. Και ουσιαστικά, για να μην με κατηγορεί ότι δεν δέχομαι μερικά πράγματα ο κύριος Κολαρίκος, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία, ναι, να ξεκαθαρίσουμε όσο δυνατόν τους αρρώστους οι οποίοι πραγματικά θα κινδυνεύουν από τη στιγμή που θα γίνει η υποτροπή του PSA μετά από ριζική προστατεκτομή. Και ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν πιο πολύ? Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν πολύ ψηλό γκλίζον σκορ προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι υποτροπίασαν πολύ σύντομα σε σχέση με το χειρουργείο και εκείνοι οι οποίοι είχαν PSA doubling time, το οποίο ήταν πολύ ψηλό. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε τους αρρώστους εκείνους οι οποίοι θα μπουν κατευθείαν σε μια ομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για γρήγορη πρόοδο της νόσου και τελικά πιθανότατα και θάνατο από την νόσο, τους οποίους να μπούμε, ωραία, θα παρέμβουμε με πιο έντονο και πιο ευχαριστώ γρήγορο πολύ, τρόπο. Γιατί αυτό βασίζεται στο PSA, συγγνώμη για τη διακοπή. Μα ευθύς εξ αρχής, στο PSA. Το όλο debate βασίζεται στο μοναδικό πράγμα στο PSA. Απλά και μόνο, αν δεν το δούμε το PSA σαν έναν δείκτη, όχι αντίπαλο, και πάνω, όχι ουσιαστικά αντίπαλο, νομίζω πως να το έχουμε χάσει. Να κάνω και άλλη μια παρέμβολη. Παρακαλώ, δεν είναι. Βέβαια δεν έχετε ολοκληρώσει, δεν ξέρω τι άλλες διαφάνειες θα έχετε, γιατί μπορώ να πιαστώ αδιάβαστος. Όλες οι μελέτες για την επιβίωση, παρόλο που είναι διαφορετικά τα πρώτα ονόματα, είναι από ένα κέντρο. Όλες. Να το προσέξετε, γιατί όλες είναι από ένα κέντρο. Αυτά όμως, και το ξέρω αρκετά καλά. Αυτά εδώ πέρα που είναι μεταανάλυση όμως, κύριο Κολαρίκο, δεν είναι από ένα κέντρο. Γι' αυτό το είπα και επέμενα προηγουμένως. Είναι από όλες τις εργασίες του ιδίου κέντρου μεταανάλυσης. Του ιδίου κέντρου μεταανάλυσης, ακριβώς. Τι να κάνουμε. Ακριβώς. Ας μαζέψετε εσείς τα δικά σας περιστατικά, τα οποία είναι πιο πολλά από του Walls, για να μας τα φτιάξετε ότι θα έχουμε 15 ετία για το τι γίνεται με τη βιοχημική υποτροπή. Τι να κάνουμε. Και κροσέ τώρα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θέλουμε από εκείνους που έχουν περιστατικά. Τι να γίνει. Τέτοιου είδους μελέτες για τον καρκίνο του προστάτη δεν μπορούν να βγουν από ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν 100 και 200 περιστατικά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι... Και ούτε είναι σε ένα, στη διάρκεια της δικιάς μας της ζωής, γιατί όλα πολύ ωραία τα πράγματα. Εάν δεν είχε ξεκινήσει ο Γουόλς να κάνει τις ριζικές προστατεκτομές τότε που τις ξεκίνησε, δεν θα είχαμε καμία ιδέα και αντίληψη τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα, εγώ σας λέω ότι είναι ήδη εκ των προτέρων ξεπερασμένα. Για ποιο λόγο? Διότι η ίδια ιστορία της ένδειξης για διενέργεια ριζικής προστατεκτομής και άρρωστοι που κάνουν ριζική προστατεκτομή είναι εντελώς διαφορετική από αυτούς τους αρρώστους που χειρουργήθηκαν πριν από 25 χρόνια και 15 χρόνια. Σωστή. Γιατί ο ίδιος ο Πάτρικ Γουόλς αυτή τη στιγμή δεν χειρουργεί κανέναν άλλον που να είναι λιγότερο, να είναι περισσότερο από 55 χρονών και να έχει γκλίζον παραπάνω από 6 και να έχει PSA παραπάνω από 2,5. Χάρηκα πολύ. Είναι η ίδια. Να κάνω κι εγώ την παρέμβασή μου εδώ πέρα, ότι τα κενά που υπάρχουν τεράστια και ο Κώστας ο Γιφτόπουλος μετά θα σας δείξει από πού παίρνουμε βιοψία, τι κάνουμε και τι δείχνουμε και πόσα κενά έχει ακόμα και αυτό στη βιοψία που παίρνουμε, ποιος είναι ο ρόλος των ζωνών, τι λάθη που κάνουμε. Επειδή έχω δει την ομιλία του, όπως ολονώ τις ομιλίες, το βάζω αυτό και σαν διαφημιστικό τέτοιο, ότι θα εκπλαγείτε από αυτά που θα ακούσετε από τον Κώστα τον Γιφτόπουλο. Ωραίο τρέιλερ έκανες. Απλώς εμένα η παρέμβασή μου είναι για να ξέρουμε τι γίνεται και με τα περιστατικά που όλοι μας κάνουμε. Όλοι μας, όχι μόνο ο Πάτρικ Γουόλς. Αυτό ήθελα. Όλοι μας κάνουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό λοιπόν θα αρχίσω να δίνω κίτρινες κάρτες. Έλα να προχωρήσω το παιχνίδι τώρα, γιατί ξεφύγει. Ο προβληματισμός της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάποια ομοφωνία και πήρε βέβαια από πού, από το αμερικάνικο paper είναι αυτό το πράγμα, από την Αμερική. Δημοσιεύτηκε όμως το European Urology, η οποία, που τι λέει grosso modo. Grosso modo λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν έχετε την βιοχημική υποτροπή παραπάνω από 0,4 λέει αυτή τη φορά και όχι 0,2 και χωρίς μεταστάσεις, εάν έχετε την επέκταση, το προσδόκιμο ζωής να είναι παραπάνω από 5 έως 10 χρόνια. Παραπάνω από 5 έως 10 χρόνια. Τότε και μόνον τότε θα πρέπει να κάνετε όλο τον υπόλοιπο αλγόριθμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε. Ναι, και επιπλέον πάλι... Γιατί ξεκινήσατε με το PSA πάλι. Εάν θα το ξαναπείτε κύριε Σκολαρίκο, θα σταματήσω εδώ πέρα.
ξεκινήσαμε ότι βιοχημική υποτροπή είναι ένας θολός όρος, ο οποίος βασίζεται σε ένα θολό πράγμα που είναι το PSA. Ο κύριε Μητρόπουλε, αν απειλήσετε ότι θα φύγετε, υποτροπή. Αυτό σημαίνει. Ναι, από ναι. Το επόμενο πρωτάθλημα, επίσης από το EuroSchool του χρόνου, έχει αφαίρεση 3 βαθμών. Αχα. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως εκείνο το οποίο ξέρουμε για ποιο είναι το όπλο μας κατ' ουσίαν μετά από την βιοχημική υποτροπή, μετά από ριζική προστατεκτομή, είναι η ακτινοθεραπεία. Με τις προϋποθέσεις που είπε προηγουμένως ο κύριος Σκολαρίκος, ότι είναι τοπική νόσος. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα κριτήρια που αυτή τη δεδομένη στιγμή λέμε, ότι να προχωρήσουμε σε ακτινοθεραπεία, επικουρική ακτινοθεραπεία, σε βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή. Και βέβαια βλέπετε ότι δεν, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα grade A recommendation για αυτό το πράγμα, είναι grade B ακόμα. Άρα απέχουμε πάρα πολύ από το να είμαστε τόσο πολύ δογματικοί για να χρησιμοποιήσουμε την ακτινοθεραπεία. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ας αφήστε λιγάκι το δέντρο να μεγαλώσει και μετά παίρνετε το αλυσοπρίωνα για να το κόψετε. Άμα θέλετε να το κόψετε, υπάρχουν και κλατευτηράκια γι' αυτό, όταν έχει βγει το κλαδάκι. Η δεύτερη ιστορία είναι βιοχημική υποτροπή μετά από ακτινοθεραπεία. Πάλι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας για αυτό το πράγμα είναι το PSA συν, να είναι μεγαλύτερο από το ναδύρ συν 2 νανογραμμάρια ανά ml. Αυτό θεωρείται ουσιαστικά βιοχημική υποτροπή μετά από την ριζική ακτινοθεραπεία. Ποιες είναι οι διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για αυτό το πράγμα? Υπάρχουν, αλλά ποια είναι η προτίμηση των ουρολόγων αυτή τη δεδομένη στιγμή? 92% θα κάνουν ορμονοθεραπεία, λέει, σε αυτή την ιστορία. Έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις με πάλι grade B, τίποτα grade A. Τίποτα οριστικό, δογματικό, ότι θα πρέπει να το κάνουμε ντε και καλά και σόνι. Άρα λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, θα λέμε ότι πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τοπική νόσο όταν το PSA είναι λιγότερο από 10 νανογραμμάρια, το PSA doubling time παραπάνω από 12 μήνες και τότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι να μην κάνουμε και σχεδόν απολύτως τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε κρυοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε χάιφου κλπ. Θα δούμε ένα σωρό πράγματα, μπορούμε να κάνουμε ορμονοθεραπεία. Δεν θα προχωρήσω παραπάνω για να μην φάω χρόνο από το διάλειμμα. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την salvage ριζική προστατεκτομή μετά από ακτινοθεραπεία, δεν νομίζω πως τόσο εύκολα θα μπορεί κανείς να τα παραγνωρίσει. Στη ζωή μου έχω προσπαθήσει 3 περιστατικά έχω κάνει. Να χειρουργήσω προστάτη μετά από ακτινοθεραπεία. Και αυτό δεν το έκανα μοναχός μου, το έκανα με έναν πολύ καλό γενικό χειρουργό και το κάναμε διότι ο άνθρωπος είχε και απόφραξη του εντέρου. Και ήταν νέοι άνθρωποι. Για να κάνουμε εξεντέρωση ουσιαστικά, έτσι. Ήταν εκενωτική της Ελλάσσονος Πιέλου. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Εάν μάλιστα βάλει κανείς την παράμετρο, διότι δεν την έβαλε ο κύριος Σκολαρίκος, όχι επίτηδες, δεν κάνει τέτοιου είδους μπανανόφιλες, απλά και μόνο δεν το είχαν δημοσιεύσει πουθενά όλοι αυτοί οι κύριοι που δημοσιεύσανε για την ριζική θεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία. Τι ποσό ακτινοβολίας είχαν πάρει αυτοί οι άρρωστοι? Μήπως ήταν οι παλιοί με τα 60 γκρέι? Γιατί όταν αυτή τη δεδομένη στιγμή μιλάμε για 72 γκρέι ακτινοβολία για να έχει καλά αποτελέσματα, μην μου πει κανείς ότι με τα 72 γκρέι θα τα βρει τα πράγματα τόσο άνετα. Και θα ήθελα, είναι ο καλύτερος χειρουργός του κόσμου. Και αν ανοίξει το έντερο, θα μείνει με κολοστομία αυτός ο άνθρωπος από εκεί μετά. Δεν πρόκειται να πάει κανείς να το φτιάξει, ούτε πρωτογενός. Δεν θα κάνει, πιστεύω, τέτοιου είδους βλακεία κανείς να πάει να κάνει πρωτογενός σύγκληση του εντέρου στην τρύπα που θα έχει ανοίξει όταν θα κάνει ριζική προστατεκτομή. Ποιο είναι το ποσοστό, το πραγματικό της εγκράτειας που έχει σχέση με την ποιότητα ζωής? Έτσι, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει η ριζική θεραπεία μετά από ακτινοθεραπεία. Η βραχυθεραπεία τώρα σαν salvage. Έχουν δοκιμαστεί αυτά τα πράγματα, αλλά πάλι η τοξικότητα τόσο τοπικά στο ουροπιογεννητικό όσο και στο γαστρεντερικό είναι πολύ συχνή. Τοξικότητα ακτινοθεραπείας είναι μια
ιστορία από όσοι το έχετε βιώσει με αρρώστους, με τοξικότητα ακτινοθεραπείας, νομίζω πως θα έχετε δει ότι έχουν βλαστημήσει την ώρα και τη στιγμή που το κάνανε. Τώρα για το HIFU, νομίζω πως μόνο και μόνο η πιθανότητα δημιουργίας του συρυγείου μεταξύ εντέρου και ουρήθρας, που είναι πολύ σημαντική, το παραδέχονται οι ίδιοι που το κάνουν HIFU. Μόνο και μόνο εμένα θα με έκανε να μην το σκέφτομαι με τίποτα αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι να ξέρουμε ότι με μόνη την παρατήρηση, η πενταετής επιβίωση χωρίς μεταστάσεις, 88% με την ορμονική θεραπεία, 92% με watchful waiting. Μόνο και χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Νομίζω πως αυτό το νούμερο αξίζει κανείς τον κόπο να το κρατήσει, ότι είναι μια πραγματικότητα και είναι μια σχετικά πρόσφατη δουλειά αυτή στην οποία έχει βασιστεί ακριβώς αυτό το νούμερο. Τέλος, βιοχημική υποτροπή μετά από ορμονικό χειρισμό. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργα, διότι έχουμε να κάνουμε με όλων των ειδών τις τοξικές θεραπείες από τη στιγμή που θα πούμε ότι έχουμε τελειώσει με τους ορμονικούς χειρισμούς δεύτερης γραμμής. Και εκεί μπαίνει ο προβληματισμός που δεν θα τον ξαναπώ, που είπα προηγουμένως. Εκεί αρχίζουμε και παίζουμε με κάποιους μήνες και κυρίαρχα θα πρέπει να παίζουμε, νομίζω, με το θέμα της ποιότητας ζωής. Το τι θα βοηθήσει να είναι αυτός ο άρρωστος, ο οποίος πλέον έχει μπει στην τελική του ευθεία, να περάσει τον υπόλοιπο της ζωής του όσο δυνατόν με λιγότερα προβλήματα και λιγότερες επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής του. Εκείνο λοιπόν το οποίο με βάση το PSA, γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή, ναι, το PSA είναι εκείνο το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Δεν το αμφισβητώ. Αυτό είναι το θέμα μας άλλωστε. Νομίζω πως ξεχωρίζουμε τα κομμάτια όταν είναι μη μεταστατικός ο καρκίνος, με ανδρογονικό αποκλεισμό πάντοτε, έτσι. Μη μεταστατικός όπου αυξάνεται το PSA. Ο στόχος μας σε αυτή τη φάση, μη μεταστατικός καρκίνος, είναι η αύξηση της επιβίωσης παρεμπόδιση των μεταστάσεων. Μεταστατικός αλλά ασυμπτωματικός, που είναι διαφορετικός. Ακόμα αυξάνεται το PSA, αλλά δεν έχει συμπτώματα. Είναι ξεχωριστό πράγμα από το μεταστατικό συμπτωματικό. Σε αυτή τη φάση, οι στόχοι, που δεν ξέρουμε ακόμα το πώς να τους εξυπηρετήσουμε, είναι να υποχωρήσει η νόσος, να αυξηθεί η επιβίωση, να παρεμποδιστούν οι περαιτέρω μεταστάσεις. Δεν το έχουμε κερδίσει ακόμα αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο έχουμε κερδίσει είναι να αλλάξουμε το πώς θα πρέπει να διαβάζουμε το ακρονίμιο PSA. Έτσι, χρειαζόμαστε ψυχίατρο και ο ουρολόγος και ο άρρωστος με το PSA. Άρα λοιπόν, promoting stress and anxiety, νομίζω πως είναι το PSA από κάποια στιγμή και μετά στον καρκίνο του προστάτη. Και εκείνο το οποίο έχω μοιράσει σε όλους και αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε στο υλικό, είναι ένα πολύ χιουμοριστικό άρθρο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ παλιό, από το 1997. Ένας Καναδός το έχει γράψει, έτσι, ο Λόρενς Κλότς. Έχει κάνει παίζει με τις λεξούλες PSA και για παράδειγμα τα καινούργια ταξινόμηση, λέει, έτσι, ένα καινούργιο είδος έχει προκύψει, μια καινούργια αρρώστια, PSA Dynia, από το προστατοδίνια. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν PSA Dynia BPO, biopsy pending, και ούτω καθεξής. PSA Dynia καρκίνος προστάτη watchful waiting, high PSA on watchful waiting protocol. Διαβάστε το, έχει μεγάλη πλάκα, διότι ουσιαστικά είναι ακριβώς χαρακτηρίζει του πόσο μπορεί το PSA αυτό καθεαυτό να μας τρελάνει σε αυτή την ιστορία και καταλήγει ότι αυτή η κατάσταση, η καινούργια νόσος με το PSA έχει πάρει επιδημικούς χαρακτήρες και ότι τελικά θα πρέπει μόνο μία προσπάθεια συγκεντρωμένη από όλη την επιστημονική κοινότητα να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτήν την καινούρια οντότητα η οποία έχει προκύψει. Παρακαλώ στην προηγούμενη διαφάρεια, κύριε Μητρόπουλε, να τονίσετε ποια είναι η θεραπεία. Ναι, να παρακολουθήσετε, λέει, ένα σεμινάριο ουρολιθίασης τριών ημερών. Άρα, λοιπόν, ναι, νομίζω πως ο κύριος Σκολαρίκος θα πρέπει να... Και όχι μόνο ουρολιθίασης. Το έκανε ο κύριος Σκολαρίκος. Ναι, το έκανε, ναι, αλλά δεν την έγινε καλά, αυτό είναι το κακό. Άρα λοιπόν δεν φτάνει σαν θεραπεία. Άρα συνθηκής της λειτουργίας είναι το επόμενο. Ίσως, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν πιστεύω, για να κλείσω αυτό το πράγμα, αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Έτσι.
Μερικά από τα προηγούμενα δεν τα πίστευα. Αλλά αυτό το πιστεύω ακράδαντα, ότι η αποτελεσματικότητα της όποιας επικουρικής θεραπείας θα πρέπει να ζυγίζεται πάντοτε σε σχέση με τις παρενέργειες. Θα πρέπει να ξέρουμε τις παρενέργειες του επόμενου βήματος. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε έτσι. Και την επίδραση στην ποιότητα ζωής. Αν είναι να ζήσει με ένα σακουλάκι ο άλλος από εκεί και μετά, θα πρέπει να το έχει επιλέξει, για παράδειγμα. Και βέβαια στις σημερινές εποχές να σκεφτόμαστε και όλα τα λεφτά τα οποία έχουμε να πληρώσουμε. Γιατί εχθές κουβεντιάζαμε σε ένα πηγαδάκι την ιστορία τι θα γίνει, θα πάρει έγκριση στην Ελλάδα το εμβόλιο για τον ορμονοάντοχο καρκίνο του προστάτη, κοστολογημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες $120,000. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά 1,5 ή 2 μήνες. Δεν ξέρω, εγώ άμα ήμουνα στις αντίστοιχες επιτροπές να αποφασίσω, δεν θα έλεγα ποτέ. Και αυτή είναι η τελική μου διαφάνεια. Είναι χρόνια πριν που είχε βγει σε πρωτοσέλιδο στο Fortune αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, ακόμα, η μάχη για τον καρκίνο του προστάτη, ειδικά, δεν έχει βρεθεί με ποιο τρόπο θα την κερδίσουμε. Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μου